Ο αριστερός μπακ Φλωριάν Μαράντς προτάθηκε στην ΑΕΚ. Ο 30χρονος μένει ελεύθερος από την Παστιά. Τους Παναγιώτη Ταχτσίδη και Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο εξετάζει ο Παναθηναίκος για να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα. Ο Ταχτσίδης αγωνίζεται στη Τζένοα και ο Χριστοδουλόπουλος στη Σαμπτόρια. Την αναμέτρηση της Ρουμανίας με την Αλβανία παρακολούθησε ο Κριστιάν Καρεμπέ, αναζητώντας Ρουμάνους αμυντικούς για τον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ματέος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ και να ενσωματωθεί άμεσα στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας. Ο Άλαϊν Μπαρόχα της ΑΕΚ προτάθηκε στον Ατρόμητο για τη θέση του τερματοφύλακα μετά την πώληση του Μπάρκα και τον δίβολο μέλλον του Γκορμπούνο. Ο Κοσμάς Τσιλιανίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Αστέρα Τρίπολης. Τον Ματίας Δεγκρά ανακοίνωσε η Λάρισα. Ο 33χρονος Αργεντινός τερματοφύλακας αγωνιζόταν στην ΑΕΛ Μεσού. Manchester United και Arsenal ενδιαφέρονται για τον Λουτσιάνο Βιέτα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 22χρονος επιθετικός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη Μαδρίτη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη βρίσκεται η ΑΕΚ. Ο 23χρονος Γκάρντ αναμένεται να υπογράψει για 4 χρόνια στη Βασίλισσα.